Εγώ το όνομα μου είναι Αντώνης Ιωάννου. Η καταγωγή μου από το Σιχαρί. Οι δυσκολίες πάντοτε υπήρχαν, να πούμε, στη δουλειά. Το λοιπόν, και οι συνθήκες της ζωής μας, να πούμε, μηνύσκαμε στο μάτρο μας για ένα κομμάτι ψωμί. Την εποχή εκείνη, επειδή ήταν ο πόλεμος του 40, το λοιπόν, δεν υπήρχαν στις δουλειές. Και ήταν δύσκολο, να πούμε, να βρεις άλλες δουλειές. Δουλειά δική μου έκανα το 1958. Ασχολούμαι με όλες τις δουλειές, και στα υδραυλικά, και στα κάντελα, και στις πόρτες, και στα σιδερικά, τη δουλειά του αμμονιού. Επειδή εμείς μάθαμε όλο το φάσμα της δουλειάς, ξέραμε το όλο. Τώρα μείναμε περιορισμένοι σε ορισμένα πράγματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε όλες τις δουλειές. Τον πόλεμο έφυγα εγώ που δάμε. Διότι χαλάσαμε μου και το μαχαζί που πίσω και χάσαμε και τα εργαλεία και αναγκάστηκα και έφυγα και πήγα στο εξωτερικό και δούλεψα. Μετά που εστράφηκα, ήρθα, διόρθωσα το μαχαζί, δάμε και πιάσα δουλειά, δάμε. Διότι αλλού ήταν πανάκριβα τα ενοικιά και δαμέ έφυγε μας ο ιδιοκτήτης, έφυγε μας στην αρχή χωρίς ενοικιό. Μετά είναι πάνω στις πόρτες πάνω στις φτιακές. Είναι τα λεγόμενα μαντάλια. Είναι οι παραδοσιακές κλειδαριές. Και τούτο είναι το αντίστοιχο λεπό που μπαίνει στη δεύτερη πόρτα λεπό, που έρχεται δαμέ και κλειδώνει. Τούτος είναι ένας ανεμόμυλος, ο οποίος, να πούμε, μπαίνει στα πρωτινά τα παράθυρα, φυτεύκεται, να πούμε, μέσα στον τοίχο και γυρίζει για να κρατεί το παράθυρο, να πούμε, να με έγκλει. Τούτος είναι ένας σύρτης. Το λοιπόν, να μου πεις, είναι σύρτες. Το λοιπόν, θέλετε να πούμε από τούτο, παραδοσιακό. Του Μαμίνα Τρασικονομίδης γεννήθηκε η συφλά σου το 1931. Τέλειωσε δημοτικό σε ηλικιά 12 χρονών. Επίσης συμπάσιο, μισό χρόνο μόνο. Έπειτα έφυγα από το χωριό και ήρθε στην Ευκοσία. Επίσης αγαπητής, σε ηλικιά 13,5 χρονών. Μετά ακόμα κάτι σημαντικό μου, σε ηλικία 20 χρονών. Έπειτα έφυγα επί της Ελλάδας και τελειώπησα την οπτική και την οικοπτική. Πήρα διπλώματα.
σε μοτελέστε, σε ένα κόψιμο και ράψιμο. Τα ράψιμο είναι χειροποίητα τελείως. Χειροποίητα. Και μέχρι σήμερα όσο πήγε στο... μέχρι το έδωμα τα τέσσερα είχαμε πάρα πολλές δουλειές. Όλοι υπέροχοι εδώ ήταν μόνο δικηγόροι, αρχιτέκτονες. Γιατροί, εδώ τι γιατροί. Αυτή η αμέθοδος κοπτικής ραπτικής. Θα του πει να τελειώσουμε όλα. Έτσι. Ναι, γραφτά εδώ. Γραφτά. Και αυτά εδώ είναι τα σχέδια. Σχέδια σε κάκια, αυτά όλα είναι. Ναι, σχέδια διάφορα, σχέδια να πούμε σταυρωτά, ίσα, τραγουπιά, όπως θέλει ο πελάτης. Γι' αυτό το ψαλίδι το έφεραμε από τη Γαλλία. Είναι το μοναδικό έδωσε στην Κύπρο. Δεν το ακούσε ούτε μια φορά. Κόβει όπως ο ξηράφι είναι τέλειος, μου σάλιστη. Ακόμη ένα. Ακόμα έτσι. Και αυτό είναι από τη Γαλλία. Είμαι ο Ανδρέας ο Τσιφτές, ιδιοκτήτης της επιχείρησης εδώ. Είμαι από το Παλαιχώρι και κάτοικος Τροβόλου από το 1963. Το επάγγελμα τούτο το εξασκώ από το 1957. Η επιχείρηση έχει την ονομασία London Dry Cleaning. Εγώ το μαχαζίν τούτον από ό,τι έχω μάθει είναι το πρώτο που ιδρύθηκε στην Κύπρο. Και το θυμούμε από το 56 τουλάχιστον το θυμούμε να εργάζεται ως επιχείρηση εδώ που με βάση και το τι αντιμετώπισα μέσα φάνηκε ότι ήταν πράγματι πολύ παλιών καθαριστήριων. Το κατάστημα τούτων είναι χτισμένο το κτίριο πρέπει το 1935. Αρχικά πήγα ράφτης και τελειώνοντας το ράψιμο ένιξε. Ήταν χαμηλά τα μεροκάματα του ράψιματου. Τελειωμένο στη ράφτη διούσα σου 1,5-2 λίρες τη βδομάδα για να δουλέψεις την τότε εποχή. Ενώ στο καθαριστήριο σιδερώνοντας έδινα σε ένα μεροκάματο των 4 λιρών την εβδομάδα. Πιο παλιά έτυχε να δουλέψω και να δουλεύω με το σίδερο στο καθαριστήριο. Και οι πιο παλιοί δουλεύκαν με σίδερο των καρβούνων, το οποίο είχε φουγάρο πίσω, μπορεί να το έχω κάπου μέσα στο κατάστημα. Να... και έφκαλε καπνόν όπως το τρένο που το ανάβησε. Ένα παλιό εμπορικό, να πούμε, κατάστημα. Πουλούμε ξηρούς καρπούς, όσπρια, μπαχαρικά, αλεύρια, όλα με τη σέσουλα που λέμε. Δεν είναι πακεταρισμένα. Είναι μαχαζί των 70 χρόνων. Είχε το πατέρας μου και μετά αναλάβαμε εγώ και ο αδερφός μου. Όταν μπει Ηράκλης Χριστοδούλου στην παλιά Λευκοσία και γενικά στη Λευκοσία, είναι γνωστό το όνομα. Είναι όλα που πουλούμε με τη σακούλη των χάρτενων, όχι με ναϊλόν, όπως ήταν τα παλιά τα χρόνια, και με τη σέσουλα, με το ζύγισμα. Ήταν η ταβέρνα του Ζεβεδαίου εδώ. Έρχονταν οι διάφοροι τύποι της Λευκοσίας, να πιούν το κρασί τους εδώ.
Εξού υπήρχε ακόμα μια, ακόμα ένα κατάστημα που πουλούσε νούνιο πνευματώδη, ονομάστηκε η οδός, οδός Διονύσου. Το όνομα μου είναι Γεωργία, επίθετο μου Χαπέση. Το κατάστημα εδώ, είναι οδός Λεύκονος εδώ, νούμερο 53. Είναι από το 1955 που ξεκίνησε η αρχή. Παραπάνω ο κόσμος έρχεται για τον καφέ το φρέσκο που κόβουμε τώρα τη στιγμή. Έχουμε τρία καταστήματα στη Λευκοσία, έχουμε τρία. Ένα στο Καϊμακλίν, ένα στον Άγιον Αντώνιον και τούτο που είναι στην Λευκόνος εδώ. Το παλαιότερο είναι τούτο εδώ, στη Λευκόνος. Είμαι ο Γιώργος ο Κύρου. Το όνομα του τυπογραφείου ονομάζεται Γιώργος Κύρου Limited. Αυτό το επάγγελμα το συνέχισα από τον πατέρα μου το 1967 σε ηλικία 14 χρονών. Παλιά το τυπογραφείο ήταν στο βάθος του αδιεξόδου σε ένα πολύ παλιό μαχαζί υποστατικό. Το 1992 ήρθα στον τόπο που με βλέπετε τώρα. Εργάζομαι μόνος μου με τη βοήθεια μόνο από μέλη της οικογένειας μου. Όταν ξεκίνησα τον τη δουλειά, εγώ έκανα φόρμες στο χέρι. Συναρμολογούσα γράμματα με το τσιμπιδάκι στο χέρι. Μετά αποτάθηκα σε ελληνοτυπικές και μετά εξήγησαν τα κομπιούτερ. Οι μηχανές τούτες ήρθαν στην Κύπρο το 1958. Είδα το τιμολόγιο από τον πατέρα μου 650 λίρες το 1958. Και ήταν οι πρώτες παραδοσιακές μηχανές που ήταν στην Κύπρο. Δεν τις έχει δει μηχανικός ακόμα, τονίζω το. Τούτη μηχανή έχει περίπου 10 χρόνια από το 2000 στην Εφερά, μεταχειρισμένη, είναι κατασκευής του 1985. Αυτή ονομάζεται Letterpress, με το παραδοσιακό κλισέ. Αυτή η offset εργάζεται με τσίγκ, με μελάνι και νερό. Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησα αυτήν την δουλειά, μου άρεσε. Όλοι οι κλάδοι της τυπογραφίας, όπου δούλεψα, σε όποιον κλάδο δούλεψα της τυπογραφίας, μου άρεσε πάντοτε. Ονομάζομαι Γιώργος Δαφνίδης. Εξασκώ το επάγγελμα του καφετζή από το 1960. Μόλις είχα τελειώσει το Παγκύπριο Γυμνάσιο, ήρθα εδώ και εξασκώ κανονικά το επάγγελμα του. 1960, όταν τελειώσα το Παγκύπριο Γυμνάσιο, Οκτώβριο ήταν ο Μακαρίς, ο πατέρας μου, είχε το καφενείο αυτό. Και έπαθε δυστύχημα. Και ανάλαβα μετά από τον Οκτώβριο τη διαχείριση του καφενείου. Διότι είχα μεγάλη οικογένεια. Έχω δεθεί με την περιοχή. Είναι μια ζωή ολόκληρη. Είναι τροποντινά το δεύτερο μου σπίτι. Βασικά η περιοχή τούτη ήταν η καρδιά του μπαζαρκού.
Επειδή γυτνιάζε με το... την αγορά, δαμε ότι... βέβαια τώρα είναι τουρκοκρατούμενοι. Ήταν και το παλιό δημαρχείο, ως δημαρχείο, όχι ως αγορά τότε. Ήταν η πιο εμπορική περιοχή της Λευκοσίας. Παλιά η περιοχή τούτη ήταν Χάνη. Ήταν το ονομαζόμενο Χάνη του Σκουταρίδη. Σκουταρίδης ήταν ένας από τους παλιούς δημάρχους Λευκοσίας. Το 1920 ανάλαβε και χτίσε τούτα τα κτίρια τα οποία βλέπετε γύρω και δημιούργησε τα πρώτα εμπορικά καταστήματα στην περιοχή. Το Μεσαίο ήταν το πρώτο καμπαρέ στη Λευκοσία, το οποίο ιδρύθηκε με την επωνυμία Kit Kat. Ήταν της Πασκαλούς ονομαζόμενη. Τα καταστήματα μετά μετεξελιχθήκαν σε εμπορικά καταστήματα, διαλύθηκε το καμπαρέ. Ανάλαβε μετά το 1974, έφερε τα γραφεία του ιδιοκτήτης εδώ στην περιοχή, όπου μέχρι και σήμερα βρίσκονται. Παλιά στο γωνιακό ήταν το τυπογραφείο που έβγαινε η εφημερίδα «Το Φως» του Θάσου του Κοφιώτη, του Μακαρίτη. Ακολουθούσε έναν το οποίο ήταν μπακάλικο με την ομονομία Μακριάννης. Εδώ ήταν το πρώτο πατσαζίδικο με τον Μακαρίτη τον Αναστάση. Ακολουθούσε το καφενείο μου. Μετά ήταν το γραφείο Κηδιών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Ακολουθούσε μετά το γραφείο του κυρίου Λουκαίδη, το αντιπροσώπου των αυτοκινήτων Πεζό. Και στο γωνίο κάτω, στην άκρα, ο Μακαρίτης ο Φουγλής ο Ηλιάδης, το οποίο ήταν εμπορικό. Στην άκρα δεξιά, κέντρο, ήταν το φαρμακείο Μπαστέρ, μαζί με τον Μακαρίτη των γιατρών των Πολυβίου. Το κατάστημα το οποίο βρίσκεται για μένα, πάλι είναι ιστορικό, ήταν το πρώτο κατάστημα που είχε ο Φώτος Φωτιάδης. Ο ιδρυτής της μπήρας τότε της Λέων. Η πράσινη πόρτα απέναντι μου ήταν το φαρμακείο του Κυπρέου, πάλι ιστορικό. Ήταν η πιο εμπορική περιοχή της Λευκοσίας. Γεια σας, είμαι ο Κίμωνος Ζαχαρίας. Έχω αυτόν το γκαράζ να παλαιώσει αυτοκινήτων στην οδόνα Ασκλήπιου, στην παλιά Λευκοσία. Έχω γύρω στα 15 χρόνια που είμαι σε αυτήν την περιοχή. Επαγγελματικά ξεκίνησα από την Ολλανδία. Έχω ζήσει 7 χρόνια στην Ολλανδία. Το είχα σαν χόπι να βοηθώ κάποιο φίλο μου με παλιά αυτοκίνητα. Οπότε, επιστρέφοντας στην Κύπρο, έκανα το χόπι μου δουλειά. Μου αρέσει η παλιά Λευκοσία. Μένω και στην παλιά Λευκοσία, στην οδό Αναστασίας του Φεξή, στη Χρυσαλινιώτισσα. Εντάξει, γενικά η περιοχή είναι ό,τι καλύτερο μου αρέσει εμένα. Όταν νοικίασα τον χώρο, τον πήρα από κάποιο φίλο μου, ο οποίος έχει και αυτός παλιά αυτοκίνητα, ο ιδιοκτήτης του χώρου. Ο χώρος αυτός ήταν άδειος για γύρω στα 10 χρόνια περίπου. Παλιά εδώ ήταν φούρνος. Έκανα ψωμιά και τέτοια. Ήταν ο φούρνος ο Κρόνος, ο οποίος έχει καταληφθεί και έμεινε κενός ο χώρος. Να παλαιώσει των αυτοκινήτων είναι μια δουλειά η οποία είναι και χρονοβόρα και κοστίζει. Έναν αυτοκίνητο όταν έρχεται για να παλαιώσει, φροντίζουμε πρώτα να εξασφαλίσουμε αν υπάρχουν τα εξαρτήματα και μετά να αρχίσουμε δουλειά πάνω στο αυτοκίνητο. Αν υπάρχουν τα εξαρτήματα, τότε ξυλώνεται το αυτοκίνητο τελείως. Αφαιρείται οι παλιές συμπογές πάνω, τα πάντα, και αρχίζω από την αρχή. Τότε φτιάχνουμε το body του αυτοκινήτου,
Μετά το πόδι θα πάει στην Πολιά. Θα φτιαχτούν τα μηχανικά στο διάστημα που το αυτοκίνητο είναι στην Πολιά, θα φτιαχτούν τα μηχανικά μέρη του αυτοκίνητου και να εισάγουμε και τα εξαρτήματα, διότι δεν βρίσκουμε εδώ στην Κύπρο. Οπότε εισάγονται όλα. Και μετά έρχεται από την Πολιά το αυτοκίνητο και αρχίζει να γίνεται το ασέμπο, να συναρμολογηθεί το αυτοκίνητο για να παραδοθεί. Ναι, εδώ είναι, βλέπεις, έχω αρκετές μηχανές οι οποίες είναι, οι κλίστες είναι φτιαγμένες, έτοιμες για να μπουν στα αυτοκίνητα τα οποία ανήκουν. Απλώς επισκευάζονται και μπαίνουν εδώ σε αυτόν τον χώρο για να, μέχρι να τελειώσει το αυτοκίνητο από την Πολιά, από διάφορες άλλες δουλειές, για να μπορέσουν να εφαρμοστούν στα αυτοκίνητα. Εδώ είναι ο χώρος ο οποίος, με το lift εδώ, ο οποίος γίνονται κλίστες δουλειές στην αφαίρεση, στην τοποθέτηση της μηχανής, στα suspension του αυτοκινήτου. Γενικά πίσω ο χώρος είναι ένας χώρος ο οποίος είναι για τα ισώματα, η αποκατάσταση της καρότσας του αυτοκινήτου, του body. Οι κλίστοι που έχουν τα καταστήματα είναι από το 1960, μπορεί και προηγουμένως. Εγώ είμαι ένας από τους τελευταίους, μπορώ να πω, έχω έρθει εδώ. Αλλά γενικά, εντάξει, είναι πολύ ωραία και ήσυχη περιοχή και μου αρέσει. Είμαι ο Μιχαήλ Κοντόπουλος. Κατάγομαι από την Αλάμπρα και γεννήθηκα το 1933. Στο επάγγελμα άρχισα να ενδιαφέρομαι από το 1947, όταν ήμουν ακόμα μαθητής στην Αγγλική σχολή. Μου άρεσε ω επάγγελμα και δούλεψα 5-6 χρόνια ως βοηθός φαρμακοποιός. Σπούδασα για 4 χρόνια στην Κύπρο. Υπήρχε τότε σχολή φαρμακοποιών για 4 χρόνια, 2 χρόνια χημία, 2 χρόνια φαρμακευτική. Το 1965 άρχισα δική μου δουλειά, το φαρμακείο εδώ που βλέπετε. Οικονομικές δυσκολίες μεγάλες, και έτσι αναγκάστηκα να αγοράσω τα έπιπλα τούτα second hand από παλαιότερα φαρμακεία. Μπορεί τα έπιπλα τούτα να είναι 100 χρονών. Τα φάρμακα τότε δεν ήταν έτοιμα όπως τα αγοράζουμε σήμερα σε κουτάκια και σε μπουκαλάκια έτοιμα. Τότε όλα τα φάρμακα τα εγκατασκευάζαμε, δηλαδή εξασκούσαμε το επάγγελμα μας. Σήμερα δεν εξασκούμε επάγγελμα. Σήμερα πουλούμε μπουκαλάκια όπως πουλά το σούπερ μάρκετ. Για να καταλάβετε πώς δουλεύκαμε τότε, μπορείτε να δείτε την βιτρίνα εδώ που έχω τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούσαμε τότε. Ήταν πολύ καλή δουλειά και σε απασχολούσε. Οι συνταγές τότε ήταν αναλυτικές. Έγραφεν το κάθε ο γιατρός, η συνταγή του, έγραφεν να βάλουμε τόση ποσότητα από το έναν είδος, τόση ποσότητα από το άλλον, τόση ποσότητα από το άλλον και να κατασκευάσουμε σκονάκια ή σιρόπι ή χάπια. Η περιοχή εδώ παλιά ήταν μια από τις πολύ σύχναστες περιοχές της πόλης. Υπήρχε πολλή κίνηση και πολλή δουλειά. Ο κόσμος τότε ήταν πιο καλός, πιο ευκολοσχέτιστος. Όλοι οι πελάτες μας ήταν και φίλοι μας. Φανταστείτε ότι τότε έκοφε ο πελάτης από το Δίκομον ή από την Τζερίνια, από τη Λάπιθον που τον καραβά, να έρθει κοντά μου να ψουμνήσει. Διότι ήξεραν ότι θα έπαιρνε ό,τι ήθελε και σε καλή τιμή.
Εδώ λοιπόν υπήρχαν φάρμακα για όλες τις αρρώσκες. Παραδείγματος χάρη, το φάρμακο τούτον χρησιμοποιούταν για το βήχα. Εκάμπναμε σιρόπια για το βήχα. Το φάρμακο τούτον χρησιμοποιούταν για δερματικά. Το φάρμακο τούτον είναι δυναμωτικόν, αιμοκλοπίνη. Στη Λευκωσία υπάρχουν έναν ή δύο ακόμα φαρμακεία που διατηρούν το παλιό στυλ του φαρμακείου. Όλα τα άλλα είναι μοντέρνα. Μου αρέσει η περιοχή, μου αρέσει το επάγγελμα μου και είμαι εδώ καθημερινά από η ώρα 7 το πρωί μέχρι τις 6.30 το βράδυ. Είμαι ο Μυρτιάδης Ζαυρός από τον Λάρναγα Λαμπίθου, κοινοτάρχη Λάρναγα Λαμπίθου, επαρχία Γκερίνια. Ήρθα κάτω το 76, μετά από τον πόλεμο, ήρθαμε στο 76 και πιάμε το μαχαζιά ούτων και το διπλάνο και πιο πάνω ακόμα, έχουμε μια μηχανή. Δίπλα μας είχε άλλους, ήταν ένας ποδόντος σκαλιστής, υπάρχει ο σκαλιστής ακόμα, έρχεται και έχει μια σκαλιστική μηχανή που ξυχοντρίζει και έρχεται εδώ με καρτσί μας. Εδώ είναι το Σταυροπάζαρο που λαλούσαμε. Είναι το Σταυρό τη Λευκωσία, το Σταυροπάζαρο που ήταν το παλιό παντοπολείο. Όταν τελείωσα το σχολείο, το δημοτικό σχολείο, 12 χρονών, 12,5 ήρθα στην τέχνη. Επία στον Μυρτιάδη το Σελίπαν ήταν που να σας πω στο Χατζηγύριακου πάνω. Στο τέλος, επία και άνοιξε και μαχαζίνι στο Λάρνακα, στο χωρκό μου. Και είχα την περιοχή ως τη Μύρτου, κοντεμένο, έκανα δουλειές στα γύρω χωρκά για δε. Όταν έγινε ο πόλεμος ποιον, πάμε όπως το τούτο, ήρθαμε στη Λευκωσία. Δουλέψαμε υπαλλήλοι και 2-3 χρόνια. Ύστερα ήρθα και άνοιξα το μαχαζί, εντάξει. Τα παιδιά μου έτρεχαμε από μητσί να με βοηθήσουν και μάθαν την τέχνη. Σταθήκαμε, δόξα σε Θεός, είμαστε πολλά καλά διαεί. Τώρα είμαι 74 χρονών εγώ πιο. Εγώ έρχομαι να κουρατσί για να αποσχοληστώ και να πάω όσο μπορώ και να πάω σπίτι, δεν έχει πρόβλημα. Δουλέψαμε σκληρά για να επιβιώσουμε, δεν ήταν για να κάνουμε έτσι. Ονομάζομαι Νίκος Νικολάου, είμαι 41 χρονών, διατηρώ το ζαχαροπλαστείο Hurricane, το οποίο έχει μια ιστορία πολλό χρόνο. Το Hurricane πρωτολειτουργήσε το 1942 από το Μακαρίτη Γιαννάκη Σταμάτη, ο οποίος ήταν εδώ μέχρι το 1990. Όταν ξεκίνησε τότε, μιλούμε για ένα ζαχαροπλαστείο παραδοσιακό, το οποίο ήταν μετρημένα τότε τα ζαχαροπλαστεία, ήταν από τους λίγους που είχε και τραπεζάκια εδώ να κάθεται ο κόσμος, τον καφέ τους, το τσάι τους, τη δεκαετία του 40, του 50. Όλες οι καλές οικογένειες της Λευκωσίας ήταν εδώ πελάτες. Από εδώ ξεκίνησαν και οι πρώτες τυρόπιτες, δεκαετία του 40 και 50. Ο κύριος Γιαννάκης το διατηρούσε μέχρι το 1990. Το 1962 ήταν ο πατέρας μου ήρθε εδώ υπάλληλος. Όταν αποφάσισε να αφιπηρετήσει ο κύριος Γιαννάκης Σταμάτης, πρότεινε στον πατέρα μου να το συνεχίσει. Ο πατέρας μου πρότεινε μου εμένα αν θέλω να έρθω εδώ για να το συνεχίσουμε και αποφάσισα εδώ να έρθω και εγώ να δουλέψω.
διατηρούμε την παράδοση, τα υλικά που χρησιμοποιούμε, τα μηχανήματα μας. Έχουμε ένα από τους πιο παγιούς φούρνους εδώ, τον πρώτο που ήρθε στην Κύπρο, αν δεν κάνω λάθος, έναν General Electric του 1956. Τα είδη που χρησιμοποιούμε σήμερα, που κατασκευάζουμε, τα είδη γλυκίσματα, ξέρω, είναι τα παραδοσιακά. Δεν πήγαμε στο μοντέρνο, στα νέα υλικά, στα έτοιμα, δεν ξέρω, μήγαμε παραδοσιακοί. Προσφέρουμε και τραπεζάκια εδώ για να κάτσει ο κόσμος, να πιει τον καφέ του, να απολαύσει την τυρόπιτα του, το γλυκό του. Αλλά είναι όλα παραδοσιακά. Μέχρι σήμερα, τώρα εδώ που μιλούμε, έχω πελάτες οι οποίοι ήταν πελάτες εδώ και 50 χρόνια. Είναι ανθρώπινες ιστορίες. Είναι κάτι το ανθρώπινο να βλέπεις, ας πούμε, άτομα που έρχονταν με τους παππούδες τους και τώρα να είναι ήδη παππούδες και να φέρνουν τα δικά τους τα εγγόνια. Εδώ στο συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο, το Hurricane, οι συνταγές που χρησιμοποιούσαν πριν 60 χρόνια. Το κατάστημα εδώ έχει 67 χρόνια που είναι και κάνουμε ορισμένα πράγματα τα οποία πιστεύω ότι είναι δύσκολο να βρεις κάπου αλλού. Γιατί πιστεύω ότι το όνομα που επαράλαβα είναι πολλά βαρύ και θα το συνεχίσω, θα το κρατήσω και θα πάω ακόμα πιο καλύτερα. Πρέπει να σεβόμαστε, να εκτιμούμε το τι βρίσκουμε, το παγιό, τους ανθρώπους οι οποίοι δούλεψαν εδώ και ξεκίνησαν αυτήν την επιχείρηση, να το πούμε, και να τη διατηρούμε και να τη συνεχίσουμε. Και ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε με αγάπη και μεράκι. Πρέπει να αγαπάς τη δουλειά σου, οποιαδήποτε δουλειά και αν κάνεις στη ζωή σου. Πρέπει να την αγαπάς τη δουλειά για να πάει μπροστά. Και να πιστεύεις σε αυτό που βρίσκεις, σε αυτό που διατηράς και σε αυτό που θα κάνεις. Ονομάζομαι Νωρίς Κιουλεσεριάν, είμαι Αρμένης, γεννηθήκα στην Λευκοσία, εδώ πίσω στην οδό Σανασοβάρα κατά κρυμία και είμαι διπλωματούχος φρολογάς και έχω το κατάστημα εδώ περίπου 40 χρόνια. Στην αρχή ξεκίνησα μόνο με ρολόγια, αλλά μετά βγήκαν τα ρολόγια, τα κόρτς, ξέρετε, με μπαταρία και δεν είχα πολλή δουλειά, γύρισα εδώ στο αντίκες, σουβενίρ, διότι αρέσκει μου τα παλιά. Σπούδασα στην Αγγλία 4 χρόνια εκεί, έχει σχολείο και κάνεις και πρακτική και να κάνω με διάφορα εξαρτήματα ρολογιών που δεν μπορεί κανένας να το κάνει. Αρέσκει μου τα παλιά Λευκοσία, είναι πολύ ωραίο, προπάντως τα παλιά χτίρια, όταν τα σάζεις είναι πολύ ωραίο. Ας πούμε, αλλάξεις μπαταρία εδώ, βάλεις άλλο. Είναι κόρτς το ρολόι. Είναι μπαταρίες διάφορες που μπαίνουν μέσα. Είναι μόνο μία είδη. Έχει 30-40 είδη μπαταρίες. Σαν πρώτα σάζαμε ξυμδίρκα με ζεμπερέκιν. Τώρα όλα με μπαταρία είναι. Δεν υπάρχουν. Τούτα είναι αυτόματων ελβετικών, που τα παλιά, και κάνουν το επισκευή, είναι σαν καινούριο, και έχει συλλεκτές που τα αγοράζουν του χέριου. Σισέικο, έχει διάφορα. Μετά έχουμε τις τσέπες παλιά. Πολύ ωραία. Και έχουμε και καινούρια. Αλλά όλες όμως προτιμά τα παλιά, παραπάνω. Τούτο το κομμάτι πίσω. Είναι μίνιμουμ 250 χρονών. Ήταν για καφέ, καφετέρα να μάζετε. Είναι original, δηλαδή δεν έχει τίποτε αλλαγμένο πάνω. Σαν τούτο είναι βάζαν περσικό. Ευχαριστώ λίγο με το χέρι. Τούτο είναι και εδώ πολύ παλιό. Εγώ το βάλω τούτο πίσω με το καλάι κολλότο.
για να θέλει μπορεί να το κρεμάσει. Τούτο είναι τουλάχιστον 200 χρόνια. Είναι όλο μόνο κομμάτων κατασκευμένο. Ο Κλίν Μιχαήλ. Επαγγέλθηκα πρώτα επιπλοποιός, μετά έπια σε έναν μάστρο που δεν είναι επιπλοποιόν και έμαθα και τις καρέκλες. Έδωσα 20 χρόνια τις καρέκλες, ύστερας 27-28 χρόνια τα έπιπλα. Και τώρα καταλήξα να μάλλον με τις καρέκλες. Θα μην είστε το 58. Έδουλεψα για 2,5 χρόνια στην οδός Ιπποκράτους, είχα μαχαζί στην οδός Ιπποκράτους που το 55 και μισό για μένα και έμεινα ως το 58. Ύστερα ήρθα να με πω πιο μεγάλο το μαχαζί, ήθελα να φέρω μηχανήματα η παραδοσιακή καρέκλα. Υπήρχαν τεχνίτες πολλοί πριν, να πούμε. Είχε γύρω στους καμιά 50 αργιάν καρεκλάδες, συναγωνισμός, καρέκλα δύσκολη και φτηνή. Πήγαινε και φτηνά. Δύσκολη. Αυτή την καρέκλα πρέπει για να την τελειώσω χρειάζεται 3 άτομα. Ένας ο μάστρος που θα σταθεί να σχίσει ξύλα να τη μοντάρει, να έχει δυματόρο, να έχει υποκαλαμοδόρο, να του δώσει. Ναι, δύσκολα. Όταν έχω καρέκλες εγώ σπίτι μου και διάφορους πόδοκα 45 χρόνια, 50 χρόνια, να έχεις καρδόκεις καρέκλα για να... Διότι έτσι ο κόσμος μέσα στην Κύπρο δεν θέλει την και στερεά και καλή. Θέλει να πάει χρόνια πολλά. Υπήρχε πολλή δυσκολία. Έπρεπε να έχεις μεγάλη υπομονή και μεγάλη αυτήν πίστη στη ζωή σου να πούμε να συνεχίσεις τούν τα επαγγέλματα. Δάλλος ελιποτάχτας. Εντάξει, ελιποτάχτας. Ονομάζομαι Χάικ Ιντιουρτσιάν. Είμαι γεννήμαν ανάγεμαν Λευκωσίας, εντός των τυχών. Η δουλειά μου είναι, όπως την βλέπετε, αρχική οικογενειακή δουλειά ήταν τα ρολόγια, το 1906. Και μετά σιγά σιγά επέθανε ο πατέρας μου, εγώ ξεκίνησα εκτός τα ρολόγια. Ξαναπήγα Ελβετία, Αγγλία, ειδικεύτηκα πάω στα Antiques. Να αναπαλαιώνω, να αναστηλώνω από την αρχή τα Antiques. Όταν ξεκίνησα τη δουλειά του συντηρητή, του αναστηλωτή, στην Λευκωσία είμαστε τρεις που έκαναμε. Εγώ ήμουν ο μόνος ειδικευμένος. Οι άλλοι είχαν τα χρόνια τους, την πήραν τους. Τα υλικά μου φέρνω από την Αγγλία, στοιχίζουν τρεις φορές, αλλά ξέρω όταν του κάνω έναν πράγμα, ας πούμε 40-50 χρόνια, είναι εντάξει. Thank you.
είναι ένα ρολόι της τσέπης του 1838-40 με έναν πολύ παρά... με τα σημερινά δεδομένα πολύ παράξενο σύστημα και με... είναι 8 ημερών και αντί σε λαδίριον έχει αλυσίδα. Είναι χειροποίητα αγγλικά τούτα. Έκαναν τα στην Αγγλία. Έναν κούρδισμα πάει 8 μέρες. Η κάσα του, του διένει. Όταν έρχεται μπαίνει. Έτσι, ή εδώ έχει έναν, μόλις θα τσιμήσεις, ανήμωνον του. Και με το κλειδί, θέλει κλειδί. Όπως τα μεγάλα τα ρολόγια. Για να ρυθμίσεις την ώρα. Είναι με το ίδιο το κλειδί, εδώ μπροστά έχει τόπον. Τα εργαλεία του παππού μου. Δεν υπάρχουν τώρα έτσι εργαλεία.